Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε παρέα και σήμερα να παρακολουθήσουμε τις ιδιαίτερα ψυχρές έως και πολικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη Δυτική Μακεδονία. Χρόνια πολλά πάνω απ' όλα στους εορτάζοντες, τον Σπύρο και τη Σπυρούδουλα, που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Ο καιρός λοιπόν, ο οποίος πέρασε από διάφορα στάδια, μετά τις χθεσινές χιονοπτώσεις, αργά τη νύχτα, η θερμοκρασία κατάφερε να πέσει σε πραγματικά πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα δούμε πόσο χαμηλά έπεσε και ποιες περιοχές ήταν αυτές που πρωταγωνίστησαν στις ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας. Όμως, είχαμε και τη δορυφορική εικόνα σήμερα, όπως διακρίνεται άλλωστε και πίσω μου, όπου αποδείκνυε τις περιοχές όπου είχαμε χιονόστρωση σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, καθώς και στον υπόλοιπο κέντρο-βόρειο-ελλαδικό χώρο. Μέσα από αυτή τη δορυφορική εικόνα, λοιπόν, διακρίνεται τα λευκά χρώματα τα οποία έχουν καλύψει όλη σχεδόν τη Δυτική Μακεδονία, όλα τα ορεινά της Πίνδου, καθώς ακόμα και παιδινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, Σιμαθία, Πέλα έως και τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης και Κιλκής. Πιο κοντά, στο δούμε λίγο πιο κοντά αυτή η δορυφορική εικόνα, θα διακρίνεται εδώ στη Δυτική Μακεδονία με τα λευκά χρώματα τη χιονόστρωση, όπου επικράτησε και σήμερα κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, με εξαίρεση κάποιες λίγες κυρίως περιοχές του Δήμου Σερβίων Βελβεντού. Εκεί στα πολύ χαμηλά νότια τμήματα του νομού Κοζάνης, η χιονόστρωση δεν ήταν τόσο αποτελεσματική, με αποτέλεσμα σήμερα να το έχει λιώσει ουσιαστικά έως και υψόμετρα άνω των 450 με 500 μέτρων. Τώρα, πάμε να δούμε ποιες περιοχές ήταν αυτές που είδαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στην κορυφή της λίστας, η Βλάστη Εορδαίας, καθώς και η πόλη της Πτολεμαΐδας, με τον Ιδράργυρο νωρίς το πρωί να έχει καταφέρει να πέσει λίγο κάτω από τους μείον 11 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το Άργος Ορεστικός στο νομό Καστοριάς, λίγο κάτω από τους μείον 10 βαθμούς. Το Βαρικό Φλόρινας κοντά στους μείον 10 βαθμούς Κελσίου, η πόλη της Φλόρινας με μείον 9 σχεδόν βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσω ότι σε πιο χαμηλά υψόμετρα μέσα στον κάμπο της Φλόρινας η θερμοκρασία έπεσε και κάτω από τους μείον 12, κυρίως σε πολύ παιδινές περιοχές όπως είναι η Νίκη, ο Νέος Κάφκασος, πιθανόν η Ζυταριά, ο Παπαγιάννης, η Ιταία, μέσα λοιπόν στην πεδιάδα της Φλόρινας. Δείτε όμως περιοχές όπως η Κλεισούρα Καστοριάς, καθώς και τα Γρεβενά έπεσαν και εκεί κοντά στους μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όμως η Κλεισούρα Καστοριάς. Δεν είναι τυχαίο ο χαρακτηρισμός που της έχει δοθεί ως σανατόριο λόγω του αρκετά ήπιου θερμοκρασιακά κλίματος που έχει αυτή η ορεινή περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που δεν κατάφερε να πέσει κάτω από τους μείον 6,5 περίπου βαθμούς Κελσίου. Ανάλογη και η πόλη της Καστοριάς λόγω της ύπαρξης της λίμνης κοντά στους μείον 4 βαθμούς, καθώς και η πόλη της Κοζάνης, που την ώρα που η Πτολεμαΐδα είχε κοντά στους μείον 11, η πόλη της Κοζάνης δεν είδε θερμοκρασίες κάτω από τους μείον 3,3 βαθμούς Κελσίου. Πραγματικά πολύ γλυκό και υγιεινό κλίμα αυτό που διαθέτει και η πόλη της Κοζάνης, όμοιο με το κλίμα της ορεινής Κλεισούρας, που παρά τη διαφορά υψομέτρου οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε καλά επίπεδα λόγω της γεωγραφίας μορφολογίας του εδάφους. Πάμε τώρα να δούμε ένα πραγματικά πανέμορφο βίντεο από την κοινότητα Βαρικούς, στον Δήμο Αμιντέου. Περίπου στα 750 μέτρα υψόμετρο χτισμένος ο οικισμός του Βαρικού, διακρίνεται, ξημερώνει, πολύ καλές καιρικές συνθήκες, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, κοντά στους μείον 10 περίπου βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ωρών. Στη συνέχεια ο καιρός βελτιώθηκε με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, από εκεί και μετά κάποιες τοπικές νεφώσεις αυξήθηκαν. Ένα χωριό το οποίο είναι χωρισμένο σχεδόν στα τρία, ανήκει στον νομό Φλόρινας, τηλεφωνικά και συγκοινωνιακά με τον Δήμο Εορδαίας και εκκλησιαστικά με την περιοχή της Καστοριάς. Μια από τις περιπτώσεις που στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν και άλλες σαφώς. Το Βαρικό είναι η περίπτωση η οποία στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πτολεμαΐδας είναι το παράδειγμα προς αποφυγή, θα έλεγα, διοικητικά και αυτοδιοικητικά στον ελλαδικό χώρο. Τώρα, στα του καιρού, στην Ευρώπη δεν θα δούμε δορυφορική εικόνα. Ψυχρές αέριες μάζες έχουν καλύψει όλα τα Βαλκάνια, εξού και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που είχαμε και στην περιοχή μας. Πάμε να δούμε όμως αμέσως πώς θα έχει η κατάσταση. Μέσα στη νύχτα, λοιπόν, θα επικρατήσει ξαστεριά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή, τα όσα χιονάκια ή πάγοι έλειωσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας θα παγώσουν ή μάλλον είναι ήδη παγωμένα, με αποτέλεσμα να έχουμε ολισθηρότητα στους δρόμους. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή και στα πεζοδρόμια εντός των πόλεων. Υπάρχει αρκετός πάγος που πολύ πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα. Αύριο η μέρα μας θα ξεκινήσει, θα κυλήσει και θα τελειώσει
με ηλιοφάνεια. Μην γελαστείτε όμως από αυτήν την ηλιοφάνεια, δεν θα ανέβει ο υδράργυρος αρκετά υψηλά. Σε περιοχές Φλόρινας και Πτολεμαϊδας, το πολύ κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε ολικό παγετό και αύριο στη Δυτική Μακεδονία σε πολλές ακόμα και παιδινές περιοχές, με τις καλές καιρικές συνθήκες να απαρτίζουν το υπόλοιπο καιρικό σκηνικό. Οι άνεμοι μέσα στη νύχτα, γενικά από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, κοντά στα 2 μποφόρ αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα στραφούν γενικά σε δυτικούς δυτικογενείς, με την ένταση να μην ξεπερνά, να μην υπερβαίνει τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία όμως θα πέσει μέσα στη νύχτα και κυρίως νωρίς το πρωί σε πολύ πολύ χαμηλά επίπεδα. Βλέπετε ενδεικτικές ελάχιστες πρωινές τιμές. Σε περιοχές της Φλόρινας, πολύ πιθανόν να δούμε και κοντά στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου, δεν αποκλείεται και μείον 20 εκεί στα σύνορα με τα Σκόπια, κοντά στο Τελωνείο της Νίκης, κοντά στους μείον 18 επίσης η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της Πτολεμαΐδας, στα παιδινά κυρίως τμήματα του Δήμου Εορδαίας. Δείτε εδώ πιο νότια, σε περιοχές της Κοζάνης, των Σερβίων και του Βελβεντού, δεν θα πρέπει να δούμε θερμοκρασίες κάτω από τους μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη της Κοζάνης και πάλι θα είναι πολύ πιο ήπιο το κρύο, δεν θα πρέπει να πέσουμε κάτω από τους μείον 5 με μείον 6 βαθμούς Κελσίου. Όταν λέω Κοζάνη, την πόλη της Κοζάνης, δεν εννοώ τις περιοχές προς τα Κύλα. Το τονίζω αυτό, σε περιοχές όπως τα Κύλα, η Κοιλάδα, τα Αλωνάκια, η Σκήτη, σε αυτές τις περιοχές τη νύχτα θα κάνει δρυμή κρύο, αρκετό κρύο, ψύχος κοντά στους μείον 15 πολύ πιθανόν βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο κλίμα από περιοχή σε περιοχή. Στα Γρεβενά και πάλι κοντά στους μείον 12 βαθμούς Κελσίου, καθώς και στο Βόλιο, σε παιδινές περιοχές του Βοϊού, κοντά στους μείον 15 βαθμούς. Και στην Καστοριά αρκετό το κρύο, ψύχος κοντά στους μείον 12 με μείον 14 βαθμούς Κελσίου, με εξαίρεση γύρω από τη λίμνη που η ζέστα είναι, μάλλον η θερμοκρασία, η θερμότητα που εκπέμπει η λίμνη, διατηρεί τη θερμοκρασία σε πιο γλυκά νεκτά επίπεδα. Κλείνουμε το κεφάλαιο των χαμηλών πρωινών θερμοκρασιών. Αύριο το μεσημέρι δείτε διαφορές θερμοκρασίας και στα ορεινά αλλά και στα παιδινά. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ μείον 3 έως και συν 3 με συν 4 βαθμών Κελσίου, αρκετό και πάλι το κρύο. Στα νότια παιδινά τμήματα και κυρίως εκεί που δεν έχουμε χιόνι, η θερμοκρασία θα ανέβει. Θα γλυκάνει αύριο κατά τόπους, κυρίως σε Γρεβενά, Σέρβια και Βελβεντό. Στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία το κρύο θα παραμείνει κυρίως σε Φλόρινα, Αμίντεο και Πτολεμαΐδα, χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες. Όμως, με το τέλος της αυριανής ημέρας, με την Πέμπτη δηλαδή που είδαμε, φαίνεται πως έρχονται καλύτερες καιρικά ημέρες. Την Παρασκευή λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία θα έχουμε και αυξημένες νεφώσεις, πολύ πιθανόν το πρωί της Παρασκευής και πάλι να πέσουμε σε πολύ χαμηλά θερμοκρασιακά επίπεδα. Κάποια μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας θα υπάρχουν, λίγο θα ανέβει η θερμοκρασία προς τις μέγιστες τιμές. Το Σάββατο τώρα αρχίζει και σπάει αυτή η παγωνιά που έχει επικρατήσει στην περιοχή μας, αρχίζει και μετατοπίζεται πιο ανατολικά, πιο θερμές αέριες μάλιστα αρχίζουν να πιέζουν αυτό το ψύχος να φύγει από τη Δυτική Μακεδονία, όμως έτσι πως θα έρθουν αυτές οι πιο ζεστές αέριες μάζες θα βρουν τον κρύο αέρα κάτω στα λεκανοπέδια της Δυτικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα πολύ πιθανόν σε πολύ κλειστές λεκάνες όπως είναι η περιοχή της Φλόρινας και της Πτολεμαΐδας, καθώς και σε παιδινά τμήματα του νομού Καστοριάς, αυτός ο δυτικός νοτιοδυτικός άνεμος να μην καταφέρει να ζεστάνει τόσο την κατάσταση, με αποτέλεσμα και το πρωινό του Σαββάτου η θερμοκρασία να παραμείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα το μεσημέρι κοντά στους συν 5 βαθμούς Κελσίου. Φαινόμενα δεν αναμένονται. Τέλος, Κυριακή και Δευτέρα φαίνεται πως οριστικά πάβει το ψύχο στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα εκτοξευθεί, δεν θα έχουμε πουθενά παγετό, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα είναι πάνω από το 0, ακόμα και τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, ακόμα και σε ορεινές περιοχές θα αρχίζουν να λιώνουν τα χιόνια και σε παιδινά και σε ορεινά τμήματα, η θερμοκρασία θα εκτοξευθεί πραγματικά στους συν 9 τη Δευτέρα, γιατί όχι και στους συν 10 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται πως ο κύκλος παγωνιάς, ο οποίος άνοιξε από εχθές το βράδυ, θα κλείσει προς το Σάββατο, όμως αν μπορείτε εκμεταλλευτείτε τις αμέσως επόμενες ημέρες, κυρίως το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα, με την υποψία από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας να αλλάζει και πάλι ο καιρός σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, με πολύ πιθανόν εκ νέου γύρω ψυχρών αέριων μαζών και ίσως πολύ πιθανόν και χιονοπτώσεων.
Βέβαια, έχουμε αρκετό καιρό μέχρι τότε. Θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε εδώ από την τηλεόραση του WEST, καθώς και από το Facebook, όπου σας περιμένουμε στην ομάδα που έχει δημιουργηθεί για την δική σας καιρική ενημέρωση. Από όλους εμάς, θερμές ευχές για ένα πραγματικά υπέροχο βράδυ. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, οι οποίοι είναι παγωμένοι σε όλο το μήκος και σε όλο το πλάτος της Δυτικής Μακεδονίας. Θερμές ευχές λοιπόν για ένα πραγματικά υπέροχο βράδυ.